Παχυσαρκία, η νόσος και πώς αντιμετωπίζεται. Μια θεματική την οποία θα αναπτύξουμε σήμερα και σίγουρα ένα θέμα το οποίο αφορά μια πολύ μεγάλη μερίδα συνανθρώπων μας. Θα πραγματοποιήσουμε μια επιστημονική, άρτια επιστημονικά παρουσίαση, τεκμηριωμένη παρουσίαση, με τη βοήθεια της κυρίας Κατερίνας Κιούση, διατροφολόγος-διαιτολόγος. Μια παρουσίαση και στοιχεία που φέρουν την υπογραφή της Diet System. Να σας καλησπέρισω. Καλώς σας βρήκα λοιπόν. Και να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Προτείνω να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δηλαδή, τι εννοούμε με τον όρο παχυσαρκία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η υπερβαρότητα και η παχυσαρκία είναι η εναπόθεση λίπους σε ιστούς και σε όργανα, το οποίο δημιουργεί ενέχει κινδύνους για την υγεία μας. Ε, όταν λοιπόν ένα άτομο έχει δείκτη μάζα σώματος πάνω από 25 χαρακτηρίζεται ως υπέρβαρο, ενώ όταν ο δείκτης μάζα σώματος ξεπεράσει το 30, τότε ε, χαρακτηρίζεται ως παχύσαρκο. Ε, να αναφέρουμε λοιπόν ότι κάθε χρόνο... 4 εκατομμύρια άτομα, πάνω από 4 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως χάνουν τη ζωή τους από επιπλοκές που οφείλονται σε υπερβαρότητα και παχυσαρκία. Αυτό από μόνο του μας δείχνει ότι η παχυσαρκία πλέον έχει λάβει έτσι διαστάσεις επιδημικές. Εγώ να πω ότι έχουμε οπτικοποιήσει τα στοιχεία τα οποία μας παραθέτεται και θα μας αναλύσετε κατά διάρκεια της εκπομπής και της παρουσίασή μας. Αυτό το οποίο λέτε κι εσείς, 4 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο. Πολύ σωστά. σωστά. Τώρα, στην Ευρώπη, ένα ποσοστό από 30-70% ενηλίκων χαρακτηρίζονται ως υπέρβαροι, ενώ ένα 10-30% χαρακτηρίζονται παχύσαρκοι. Στην Ελλάδα, 7 στους 10 ενηλίκες χαρακτηρίζονται από υπέρβαροι ως παχύσαρκοι. Είναι έντονο το πρόβλημα και στην Ελλάδα. Είναι πολύ έντονο, σωστά και τα τελευταία χρόνια αυξάνεται περισσότερο ε, και ε, ακόμα και σε παιδικέ ηλικίε. Ακόμα και σε παιδικέ ηλικίε να περάσουμε τώρα στου παράγοντε, παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για την παχυσαρκία. Ναι, βέβαια. Ε, οι παράγοντε μπορεί να είναι γενετικοί, δηλαδή να υπάρχει μια προδιάθεση κληρονομική, η οποία. Κάποιοι, ε, με, ε, Κάποιοι άνθρωποι πιο εύκολα μπορεί να βάζουν βάρο. Ναι. Ε, και εδώ να πούμε ότι υπάρχουν έρευνε που λένε ότι όταν και οι δύο γονεί είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, υπάρχει 80% πιθανότητα ε, και το παιδί σε κάποια φάση τη ζωή του να παρουσιάσει υπερβαρότητα ή Όταν δε ο ένα από του δύο γονεί είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο, ε, το ποσοστό αυτό πέφτει στο 50%. Αυτό είναι ένα σημαντικό λόγο. Ε, άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει μπορεί να είναι ορμονικός, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν προβλήματα όπως είναι ο υποφερειοειδισμός ναι. ή οι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε μηνόπαυση. Ε, τα αίτια μπορεί να οφείλονται ε, σε μειωμένη φυσική δραστηριότητα μπορεί να έχουν να κάνουν ε, με αίτια ψυχολογικά. Ναι. Δηλαδή, έχουμε δει ότι η κατάθλιψη, η το στρες, πολλές φορές χαμηλή οδηγεί τους ανθρώπους σε χαμηλή αυτοπεποίθηση και σε αυτό που ονομάζουμε συναισθηματική πείνα. Mm. Δηλαδή, καταφεύγουν στο να καταναλώσουν φαγητό για να βρουν επιβεβαίωση μέσα από αυτό. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα, ε, τι θα μπορούσε να μας παρακινήσει προκειμένου να πάρουμε μία απόφαση... Να χάσουμε βάρο, να μπούμε στη διαδικασία, λοιπόν να χάσουμε κάποια κιλά. Ε, αυτό που θα μπορούσε να μα παρακινήσει είναι η προτροπή είτε από άτομα τη οικογένειά μα, αγαπημένα μα άτομα, ναι. ή ακόμα και από κάποιο έλεγχο ιατρικό που μπορούμε να κάνουμε, ε, να μα υποδείξει ο γιατρό ότι υπάρχει ανάγκη και ότι αν δεν λάβει μέτρα, ε, είναι πολύ επικίνδυνο όλο αυτό για την πορεία τη υγεία σου. Αλλά σε κάποιε περιπτώσει μπορεί η παρακίνηση να είναι και εσωτερική. Δηλαδή να έχει να κάνει με κάποια στιγμή αφύπνιση, επιθυμία εσωτερικών θέλω. Και στην ουσία για να έχει αποτέλεσμα μια προσπάθεια θα πρέπει το, το πρέπει να μετουσιαθεί σε ένα εσωτερικό θέλω για να έχει για να αποτέλεσμα, αποτέλεσμα και να υπάρξει και διάρκεια στην προσπάθεια. Μάλιστα. Η Diet System Clinic βρίσκεται σε όλους όσους επιθυμούν κατά κάποιο τρόπο να έχουν μια καλύτερη διαχείριση του βάρους τους και μια ουσιαστική απώλεια να προσθέσω. Ποιο είναι ο σχεδιασμός δράσης που ακολουθεί. Να εστιάσουμε λίγο σε αυτό. Πολύ ωραία. Η Diet System, ε, να πούμε ότι βρίσκεται, ε, τα νέα της γραφεία ε, βρίσκονται στη Λεβίνο 71 στη Θέρισο, ε, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε κάθε άνθρωπο σε όλη την Κρήτη που μπορεί να θέλει να απαλλαγεί από τα παραπάνω κιλά, που τον ενδιαφέρει να διατρέφεται σωστά, ε, να δίνει στον οργανισμό του όλη την ενέργεια που χρειάζεται και τα βήματα που ακολουθούμε είναι ότι αφού προγραμματίσουμε ένα προσωπικό ραντεβού, Εκεί ε, με αναλυτή τελευταίας τεχνολογίας γίνεται μια σειρά εξετάσεων η οποία μας δίνει πάρα πολύ σωστή εικόνα το πώς έχει κατανεμηθεί το βάρος στο σώμα, ναι. ε, το πόσο μεταβολικά φαίνεται να είναι δραστήριος ο οργανισμός το αν τα παραπάνω κιλά μπορεί να έχουν επηρεάσει το σώμα μας μειοσκελετικά ή έχουν επηρεάσει το καρδιοαναπνευστικό μας σύστημα. Ε, βλέπουμε την πίεση, το οξυγόνο του αίματος ε, και στην ουσία ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά που μπορεί να είναι υπέρβαρη παχύσαρκα, μα δεν είναι ακόμα και καμπύλες ανάπτυξης. Αφού λοιπόν πρώτα έχουμε μια πολύ σαφή εικόνα το που βρισκόμαστε, ναι. παίρνουμε ιστορικό υγείας και αν ε, ακολουθούμε κάποια φαρμακευτική αγωγή, αν υπάρχουν αλλεργίες που στην Συνήθειες, ουσία και ναι. υγεία, και από εκεί και πέρα, βλέπουμε ποιο είναι ο στόχο μα, τι θέλουμε να πετύχουμε και οργανώνουμε τα κατάλληλα βήματα και το χρονικό πλαίσιο που θα επιτύχουμε το στόχο μα. Φτιάχνοντα εξειδικευμένα διαιτολόγια για τον κάθε άνθρωπο που θέλει τη βοήθειά μα, με βάση τι θερμίδε που χρειάζεται και τα παραδίδουμε στον χώρο τους. Μάλιστα, είπατε τώρα τη λέξη, τον όρο, τη φράση ε, θερμίδες, αν γνωρίζουμε τις θερμίδες. Και θέλω να σας ρωτήσω αν γνωρίζουμε τις θερμίδες που πρέπει να καταναλώσουμε. Είναι αρκετό για να καταφέρουμε να χάσουμε βάρος, να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι ο αριθμό των θερμίδων, σαν αριθμό από μόνο του, δεν αρκεί, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πάνω απ' όλα παίζει και η ποιότητα τη τροφή. Έχει δηλαδή πολύ μεγάλη αξία να ξέρω και το πώ θα κατανείμω τη τροφή ναι. και η τροφή να έχει την κατάλληλη σύσταση ώστε να μου δώσει όλα τα μακροθρεπτικά συστατικά, δηλαδή σωστή αναλογία σε πρωτενη, λίπο υδατάνθρακα αλλά από την άλλη μεριά να είναι πλούσια σε βιταμίνες και υχνοστοιχεία, έτσι ώστε στην ουσία να θωρακίσει το νοσοποιητικό μας και να παραπάνω στις εποχές που διανύουμε που ο COVID βρίσκεται σε έξαρση, Σωστά. να μην αποδυναμώσουμε το σώμα, αλλά να του δώσουμε όλα τα εφόδια, να έχει ενέργεια, να μπορεί ο άνθρωπος που συνεργάζεται μαζί μας ε, να μπορεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του, να δει από το σώμα του να χάνεται λίπος, να αλλάζει η εμφάνισή του, να αλλάζει η ψυχολογία του και να μαθαίνει το σώμα του σε μια καλύτερη κατάσταση, όπου και θα είναι πιο δεκτικό στο να απορροφήσει θρεπτικά στοιχεία, αλλά να μπορεί και από το σώμα να αποβάλει τι τοξίνε, το σπλαχνικό λίπο και τι ελεύθερε ρίζε. Μάλιστα, σημαντικό δεν είναι μόνο να μάθουμε λοιπόν τι θα τρώμε, αλλά και γιατί ξεκινάμε ένα πρόγραμμα διατροφή. Είναι το βασικό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει, πρέπει, στην ουσία και να δούμε ποιο είναι ο λόγο, τι θέλουμε να πετύχουμε. Ε, πρέπει να οριοθετείτε ένα χρονικό πλαίσιο που θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μα, ναι. έτσι ώστε να είμαστε συγκεντρωμένοι και στην ουσία να βλέπουμε αποτέλεσμα. Α. Έχει αξία λοιπόν και οι στόχοι μα να είναι ρεαλιστικοί για να μην απογοητευτούμε και για να μην εγκαταλείψουμε. Λοιπόν, ποιε τώρα οι προποθέσει για να έχουμε ένα επιθυμητό, ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Ε, για να υπάρχει αποτέλεσμα στην προσπάθειά μα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μην θεωρήσουμε ότι είναι μία περίοδο τιμωρία. Ναι. Θα πρέπει στην ουσία η διατροφή μα να έχει ποικιλία, να έχει ισορροπία, να έχει μέτρο, να έχει οργάνωση. Πράγμα το οποίο η Diet System Clinic μπορεί να το υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ε, και να οργανώσει όλα τα γεύματα τη μέρα μα, να μα δώσει ποικιλία και σε θρεπτικά στοιχεία. Από εκεί και πέρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενυδατώνουμε πολύ σωστά το σώμα μα. Ε, να μην παραλείπουμε γεύματα, την ώρα που τρώμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και να τρώμε αργά, να μασάμε ναι. αργά για να προλάβει στην ουσία ο εγκέφαλος να πάρει το μήνυμα ότι υπάρχει κορεσμός. Ε, να ξεκουραζόμαστε, να προσπαθούμε όσο γίνεται να ελέγξουμε το στρες και από την άλλη μεριά σίγουρα μας βοηθάει στο να εντάξουμε φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητά μας. Μάλιστα να κλείσουμε και να δούμε κάποια στοιχεία, πώς μπορούν να σας βρουν, να επικοινωνήσουν μαζί σας. Αναφερθήκαμε σε μία έρευνα, σε επιστημονικά στοιχεία που φέρουν την υπογραφή της Diet System, μία θεματική όπως είπα και στον πρόλογό μου που αφορά πάρα πολλούς, ειδικά πολύ, στην Ελλάδα. Πολύ σωστά. Ειδικά στην Ελλάδα. Ε, βλέπουμε... Ε, μπορούν λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι του απασχολούν και θέλουν να χάσουν ναι. λίγα ή περισσότερα κιλά, είτε του ενδιαφέρει να διατρέφονται σωστά κατά τη διάρκεια τη μέρα και θεωρούν ότι η καθημερινότητα δεν του το επιτρέπει <laughs> να το υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είσαι σε ανθρώπου που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγεία και του επιβάλλεται να ακολουθήσουν μια πιο συγκεκριμένη διατροφή, ναι. ε, μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο τη εταιρεία. Στο 2810311888 ναι. βρισκομαστε στη Θέρισο, στη Λεβίνου 71, σε έναν ολοκαίριο χώρο, ε, και μπορούμε να υποστηρίξουμε την προσπάθειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να λύσουμε ακόμα και θέματα αισθητικά. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι το να οργανώσω σωστά τα, ε, τα γεύματα όλη τη ημέρα, μπορούμε να δώσουμε λύσει και σε προβλήματα Βάλιστα. που μπορούν να έχουν να κάνουν με σύσφυξη, με κυταρίτιδα, με λιποδιάλυση. Κυριακή, να σε ευχαριστήσω θερμά. Κι εγώ να σα ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για τις Να είστε καλά. Που Καλή συνέχεια. Λοιπόν.